Η τροχιά Λάρισας πρωτοτύπησε με μια αρκετά ιδιαίτερη επιχείρηση πρόληψης ατυχημάτων. Συγκεκριμένα, αστυνομικοί ευνηδίασαν πολίτες που έπιναν το ποτό τους το βράδυ σε νυχτερινά μαγαζιά της πόλης, ρωτώντας τις παρέες ποιος είναι ο οδηγός, ώστε να πραγματοποιηθεί εθελοντικά αλκοτέστ για να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι σε θέση να οδηγήσει ο υπεύθυνος της παρέας, αλλά και ταυτόχρονα να ενημερωθεί όλη η παρέα και να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος για τους κινδύνους οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε παρουσία του διοικητή του τμήματος τροχιάς Λάρισας σε συνεννόηση και με το Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής και Εστίασης Λάρισας. Σε πολύ καλή συνεννόηση και συνεργασία και με την ευγενική συμπαράσταση του Συλλόγου Καταστηματαρχών Λάρισας, μας υποδέχτηκαν στον χώρο τον εργασιακό τους, ούτως ώστε να προσεγγίσουμε τους πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται σε παρέα, είτε και οι οικογένειες, να προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε τον οδηγό αυτό της παρέας, ο οποίος θα οδηγήσει στη συνέχεια. Θα έχει καταναλώσει λίγο αλκοόλ, όχι πάνω από το όριο, και θα είναι σε θέση να οδηγήσει με ασφάλεια την οικογένειά του και την παρέα του πίσω στο σπίτι. Είναι, όπως είπα, μια δράση πρόληψης που αφορά την οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης και πιστεύω ότι θα έχει θετική ανταπόκριση από τους πολίτες. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι υπάρχει διασκέδαση, υπάρχει το βγαίνουμε έξω, αλλά υπάρχει και η υπευθυνότητα για να γυρίσουμε όλοι μαζί σπίτι. Οπότε θα περιμένουμε τον οδηγό της παρέας να δώσει το καλό παράδειγμα για την υπόλοιπη βραδιά. Στους οδηγούς, μάλιστα, της παρέας δινόταν από ένα μπρελόκ με την αντίστοιχη επιγραφή, το οποίο κράτησαν ως αναμνηστικό της βραδιάς. Οι πολίτες έδειξαν ξαφνιασμένοι μεν, όμως με χαμόγελο υποδέχτηκαν στους αστυνομικούς, γνωρίζοντας πως η ασφάλεια, εμάς και τον γύρω μας, είναι ευθύνη όλων μας, προκειμένου να μην χαθούν και άλλες ζωές στην άσφαλτο.